1-2 μηνών που δόθηκε για τη διόρθωση των κλιματολογικών πινάκων, που ξεκινάει από 16 Αυγούστου, δηλαδή σε ένα μήνα που είναι νεκρός και τελειώνει σε λίγες μέρες, είναι προφανές ότι δεν φτάνει για να γίνει αυτό που η διόρθωση πρέπει να γίνει. Επίσης, η εταιρεία που είναι τώρα δεν είναι η εταιρεία που δέχτηκε τις αρχικές δηλώσεις του 2008 και είχε περιθώριο μόνο ένα χρόνο να τις επεξεργαστεί. Άρα τα λάθη και οι παραλήψεις είναι πάρα πολλά, είναι σχεδόν στο 90% των δηλώσεων. Φανταστείτε λοιπόν τι γίνεται. Εγώ αυτό που ζήτησα και με την επιστολή μου στο κλιματολόγιο ΑΕ, αντιπρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, ήταν τουλάχιστον άλλη μια δίμηνη παράταση, να πάμε δηλαδή στις προθεσμίες του και το ελληνικό δημόσιο. Άρα, ούτε καθυστερούμε την κλιματολόγιο, αλλά δίνουμε τους πολίτες τη δυνατότητα να έχουν μεγαλύτερο χρόνο να λύσουν το πρόβλημά τους. Και βέβαια, πρέπει να λυθεί και το οικονομικό θέμα. Γιατί πολλά κινητά, ακόμα και αυτά που είναι εντός σχεδίου, φαίνονται ως ανεντόπιστα. Για να εντοπίσει λοιπόν ένα κίνητο, ζητούνται τοπογραφικά με συντεταγμένο στο σύστημα EXA, το συντεταγμένο. Αυτό κάνει από 300 ευρώ έως μερικές χιλιάδες ευρώ, αν το ακίνητο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ένα θέμα είναι αυτό και ένα θέμα είναι ότι θα μπορούσε το κλιματολόγιο σε συνεργασία με το Πρωθυπουργείο ως δημόσιοι φορείς να βρίσκουν μεταξύ τους τα πιστοποιητικά μεταγραφής που ζητάνε τώρα από τον κόσμο, ο οποίος πληρώνει στο Πρωθυπουργείο για να πάρει πιστοποιητικά και έχει φρακάρει και το Πρωθυπουργείο. Εάν δεν δοθεί προθεσμία, τι προβλήματα θα ανακύψουν κατά τη γνώμη σας? Αν δεν δοθεί προθεσμία και ο κόσμος δεν διορθώσει τα λάθη του, αυτά παραπέμπονται σε μια επιτροπή. Εκεί είναι σχεδόν βέβαιο ότι πρέπει να πας με δικηγόρο και μηχανικό, άρα επιπλέον έξοδα. Και αν δεν λυθεί το πρόβλημά σου ούτε στην επιτροπή, μετά πας στα δικαστήρια, άρα το ακίνητό σου μπορεί να δεσμεύεται για μια δεκαετία.